Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε με τον κύριο Χαράλαμπο Μιλιώνη, ο οποίος είναι καθηγητής παθολογίας, διευθυντής ΜΕΛ στις μονάδες ειδικών λοιμόξεων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Κύριε Μιλιώνη, γεια σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ντόκα. Καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να πούμε καλή χρονιά. Καλή χρονιά, έτσι είναι. Ναι, δεν έχουμε μιλήσει το 2021 καθόλου. Να είστε καλά, κύριε Μιλιώνη. Λοιπόν, για πάμε να πούμε μερικά πράγματα. Καταρχάς για τους εμβολιασμούς. Είδαμε, εμβολιάστηκε σήμερα και ο Μητροπολίτης Μάξιμος. Εσείς σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, κάνατε τη δεύτερη δόση του εμβολίου, έτσι δεν είναι? Ναι, επειδή αρέσουν αυτά οι πρωτιές και τα υπόλοιπα, να πω ότι ήμουν ο πρώτος που έκανε τη δεύτερη δόση στα Ιωάννινα, έτσι. Οπότε έχω κάνει ήδη τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Μάλιστα. Μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό, ο οποίος βρέθηκε εδώ, δεν έκανε δηλώσεις, θα δούμε και στη συνέχεια. Αυτή τη φορά τον ξεπέρασα σε ό,τι αφορά τη θέση. Ήμουν ο πρώτος που το έκανε. Ήσασταν ο πρώτος. Πολύ ωραία. Είστε μια χαρά, έτσι. Δεν έχετε, δεν έχετε κανένα ζήτημα. Ούτε καν τον πόνο που αισθάνθηκα την πρώτη φορά. Γιατί όπως σας έχω πει, είμαι συνηθισμένος όλα μου τα εμβόλια να μου προκαλούν ένα μικρό πόνο στο μπράτσο μου. Αυτή τη φορά ούτε καν αυτόν τον πόνο, έτσι. Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είπα και λίγο πριν ότι στη χώρα έχουν γίνει σχεδόν λίγο πάνω από 92.000 εμβολιασμοί υγειονομικών και συμπολιτών 85 άνω. Τα πράγματα πάνε γενικά καλά, δεν έχουν παρατηρηθεί παρενέργειες, έτσι κύριε Μιλιώνη? Ναι, έτσι είναι. Τα πράγματα μπορούμε να πούμε ότι ρολάρουν και ότι το προφίλ ασφάλειας είναι ικανοποιητικό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να αυξήσουμε τους ρυθμούς εμβολιασμού και βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί και από τη ροή και τη διαθεσιμότητα των εμβολίων. Αυτό είναι το μείζον πραγματικά. Τώρα, εκτιμάτε εσείς όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με όλες τις πληροφορίες που έχουμε ότι, το ρωτάω συχνά, έως το καλοκαίρι θα έχουμε εμβολιαστεί το 70% των κατοίκων αυτής της χώρας? Η Κομισιόν λέει προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών ότι μέχρι το καλοκαίρι θα πρέπει να έχουν εμβολιάσει το 75% των κατοίκων σε κάθε χώρα. Το 70% των κατοίκων σε κάθε χώρα. Τι λέτε εσείς? Για να το κάνουμε αυτό, κύριε Ντόκα, πρέπει να φτάσουμε μια εμβολιαστική κάλυψη που να πιάνει περίπου 75.000, ίσως και λίγο περισσότερο καθημερινά. Που σημαίνει ότι, όπως σας είπα, πρέπει να αυξήσουμε το ρυθμό των εμβολιασμών και πρέπει βέβαια να έχουμε διαθεσιμότητα των εμβολίων. Νομίζω ότι τώρα με την αδειοδότηση και των εμβολίων όπως είναι της AstraZeneca ή αναμένοντας και τα επόμενα εμβόλια, πιστεύω ότι οι ρυθμοί θα αυξηθούν. Να πούμε και ένα χαρμόσυνο μήνυμα, να ξέρουμε ότι βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό διερεύνηση περισσότερο από 200 εμβόλια, έτσι. 240 ανέφερε το επίσημο site των εμβολίων. Οπότε νομίζω ότι η πανδημία αυτή θα φτάσει κάποια στιγμή στο τέλος της και πρέπει να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα στους ανθρώπους. Το είδαμε και σήμερα με τους ανθρώπους που προσεκτικά βγαίνουν στην πόλη μας. Δεν θα χαλαρώσουμε, θα είμαστε προσεκτικοί, αλλά είναι αισιόδοξο να βλέπεις και ανθρώπους πια σε μια πόλη που ήταν ερημική. Βέβαια, βέβαια. Τα μέτρα χρειάζονται. Καλά κάνετε και το τονίζετε αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι εφικτό, να το ξαναρωτήσω, το καλοκαίρι να έχουμε αποκτήσει, στο τέλος του Ιούνιου να έχουμε αποκτήσει ανοσία κοινότητας? Πρέπει να το επιδιώξουμε. Το αν είναι εφικτό ή όχι πρέπει να το δούμε στην πορεία μας αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα εδώ στα Γιάννενα, στη ΜΕΛ στο Πανεπιστημιακό, στις ΜΕΛ στο Πανεπιστημιακό. Πόσοι αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται, τι ποσοστό κάλυψης υπάρχει? Το ποσοστό κάλυψης είναι χαμηλό, δηλαδή δεν υπερβαίνουμε ποτέ σε αριθμό το νούμερο 15, έτσι, συνολικά των ασθενών που νοσηλεύουμε. Η διασπορά στην κοινότητα είναι χαμηλή. Νομίζω ότι αυτό που έγινε και που ήταν πάρα πολύ συνετό είναι ότι ελέγξαμε τη δομή που αφορούσε το άσυλο ανιάτων. Εκεί έγιναν τα πράγματα ακριβώς όπως έπρεπε. Να σας θυμίσω, μια και σας αρέσουν οι παραλληλισμοί, επειδή ο πεθερός μου είναι διακεκριμένος δασολόγος, ξέρω ότι αυτό πρόκειται να είναι μάλλον σαν μια δασική φωτιά. Αν την πιάσεις στην αρχή της, τη σταματάς. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι όλοι όσοι ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό βοήθησαν και συνετέλεσαν να περιορίσουμε μια φωτιά που ήταν μικρή αρχικά και θα μπορούσε να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις μετά. Μάλιστα. Στη ΜΕΘ, στο Πανεπιστημιακό, πόσοι νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή με κορονοϊό? Δεν μπορώ να σας πω και δεν πρέπει να σας πω μεγάλο αριθμό. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι είναι μικρός ο αριθμός
των νοσηλευόμενων και στη ΜΕΘ. Είναι έτσι, κάτω από 50% ακριβώς, αυτή τη στιγμή η κάλυψη. Αρκετά κάτω από 50%, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν δεχόμαστε μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και επήλθαν αυτά τα μέτρα, ας το πούμε, χαλάρωσης, mm-hmm. έτσι όπως ακριβώς έπρεπε να συμβεί για την περιοχή μας. Για πάμε εδώ σε αυτά τα μέτρα τώρα, να πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Εσείς εκτιμάτε ότι καλώς άνοιξε το λιανεμπόριο όπως άνοιξε? Κοιτάξτε, έχει υποθεί από πιο ειδικούς από μένα και πιο, mm-hmm. πιο ειδικούς ότι πρόκειται για μια ισορροπία την οποία εγώ θα τη χαρακτήριζα ευαίσθητη. Mm-hmm. Από τη μια μεριά έχουμε να κάνουμε με τα ζητήματα που αφορούν την υγειονομική κρίση και την πίεση στο σύστημα υγείας. Από την άλλη μεριά με μια κρίση η οποία είναι κοινωνική και οικονομική. Mm-hmm. Κατά συνέπεια με την πρόοδο αυτής της κατάστασης πρέπει και να χαλαρώνουμε αλλά και να παίρνουμε και περισσότερα μέτρα. Και σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα νομίζω ότι η περιοχή μας δικαιούταν αυτή την ελάφρυνση. Μάλιστα. Γενικότερα εκτιμάτε ότι το λιανεμπόριο στις κόκκινες περιοχές, εκεί που άνοιξε με click away, θα δημιουργήσει θέματα, θα δημιουργηθούν προβλήματα? Νομίζω ότι πάντα πρέπει να εξετάζονται τα πράγματα κατά περίπτωση. Εμείς είμαστε η περιοχή που αυτή τη στιγμή δικαιολογείται να έχει μεγαλύτερη ελάφρυνση από τις υπόλοιπες περιοχές. Mm-hmm. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα θα είμαστε και πάλι συνετοί, έτσι ώστε να μην φτάσουμε γρήγορα σε αυτό που λέμε τρίτο κύμα της πανδημίας. Τα πάντα είναι ρευστά και αυτός ο κορονοϊός έχετε δει ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη και να έχουμε κάνει, μάλλον μας υπερβαίνει και μας ξεπερνά. Τι πιθανότητες έχει ένα τρίτο κύμα πανδημίας, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κύριε Μιλιώνη? Μπορεί να γίνει μια εκτίμηση? Κοιτάξτε, αν κοιτάξουμε γύρω μας, δηλαδή τις γειτονικές χώρες, Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, βλέπουμε ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Κατά συνέπεια, είναι πολύ 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 δύσκολο να μπορέσουμε να αποφύγουμε ένα επόμενο κύμα. Το ζήτημα είναι πώς να περιορίσουμε τις διαστάσεις του και πώς να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλύτερη κατάσταση και έχουν ξεκινήσει σε εμάς οι εμβολιασμοί. Κατά συνέπεια, μπορώ να σας πω ότι ξεκινούμε με καλύτερες προϋποθέσεις για να δεχτούμε ένα επόμενο κύμα της πανδημίας. Πότε μπορεί να γίνει μια εκτίμηση, πότε είναι ο πιο πιθανός χρόνος για ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα? Πότε, αν περάσουμε χρονικά, θα είμαστε πιο ήσυχοι? Ποιο σημείο, αν περάσουμε χρονικά, θα είμαστε πιο ήσυχοι ότι το τρίτο κύμα δεν θα έρθει ίσως ποτέ? Αυτό δεν μπορώ να το πω. Νομίζω ότι μάλλον θα έρθει και ένα επόμενο κύμα. Ελπίζω και μάλλον ευελπιστώ ότι θα είναι μικρότερων διαστάσεων. Να. Και θα συμφωνήσω με τους ειδικούς ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εκεί κοντά στα μέσα, ίσως και λίγο αργότερα του Φεβρουαρίου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μάλιστα. Τώρα, οι άλλες δραστηριότητες, καταρχάς δευτεροβάθμια, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, θα ανοίξει σε 15 μέρες, πιθανότατα στις αρχές Φεβρουαρίου. Συμφωνείτε με αυτό? Κοιτάξτε, όπως σας είχα εκφράσει και πριν κάμποσο καιρό, η άποψή μου είναι ότι οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο από την πανδημία. Να. Όταν τα παιδιά, και νομίζω ότι ήταν καλό που δοκιμάστηκε το άνοιγμα των σχολείων αρχικά, και βέβαια οι έφηβοι, έτσι, που βλέπουν mm-hmm. τη ζωή τους για έναν ολόκληρο χρόνο να είναι υποπεριορισμό. Δηλαδή είναι σαν να έχουν χάσει μερικούς μήνες από τη δραστηριότητα και τις δεξιότητές τους. Έτσι είναι. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι δειλά βήματα, σταθερά και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια πρέπει να γίνουν και να ανοίξουν τα σχολεία. Όσον αφορά στην εστίαση, κύριε Μιλιώνη, τι λέτε? Είμαι ιδιαίτερα διστακτικός, αλλά βέβαια αυτό είναι θέμα των ειδικών. Ακόμα και εκεί, αν τα πράγματα είναι καλά, νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτούμε να πάρουμε μέτρα ελάφρυνσης, αλλά εκεί ειλικρινά με βρίσκεται διστακτικό. Ίσως είναι πιο ειδικοί από μένα που μπορούν να εκφράσουν καλύτερα και πιο ακριβή γνώμη. Τι λέτε, για να πάμε σε κάτι άλλο, για τις μεταλλάξεις που έχουν παρατηρηθεί και που απασχολούν και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, βέβαια και όλους? Σε αυτή τη φάση καλύπτονται από τα εμβόλια, είμαστε σίγουροι γι' αυτό? Πρέπει να ξέρουμε λίγα πράγματα για τους ιούς, ότι mm-hmm. αυτοί πάντοτε μεταλλάσσονται, παίρνουν ας πούμε μια διαφορετική μορφή έτσι ώστε να μπορέσουν να επιζήσουν και να γίνουν περισσότερο διεισδυτικοί. Είναι κάποια μετάλλαξη, κάποιες μεταλλάξεις που βλέπουμε ότι έχουν κάνει τον ιό πιο μεταδοτικό και αυτό είναι το ανησυχητικό στη Βόρεια Ευρώπη. Ξεκίνησε
τα κρούσματα αυτά να αυξάνονται με μεγάλους ρυθμούς και ταχύτερους στη Βρετανία. Αυτό που τουλάχιστον ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό απέναντι και σε αυτές τις μεταλλάξεις. Οπότε εμείς συνεχίζουμε και πραγματικά νομίζω ότι το εμβολιαστικό κίνημα θα πετύχει και σε αυτή την περίπτωση. Τι λέτε σε κάποιους που προβληματίζονται? Δεν μιλώ για συνωμοσίες, δεν μιλώ για τέρατα. Τι λέτε σε κάποιους που προβληματίζονται? Τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά και συνεχίζουν να προβληματίζονται για την ασφάλεια του εμβολίου λόγω της ταχύτητας που παρήχθη αυτό. Πάντως, να ξέρετε, διαβάζοντας συνεχώς μελέτες, οι αρνητές των εμβολιασμών είναι μεγάλη μειοψηφία. Mm-hmm. Δηλαδή ένα 3 με 5%. Οι άλλοι είναι διστακτικοί και είναι λογικό. Σε αυτούς θέλω να απευθυνθείτε. Τι θα λέγατε σε αυτούς που προβληματίζονται και σε έναν βαθμό και είναι φυσιολογικό? Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν με πειράζει καθόλου να έχω να κάνω με ανθρώπους που αμφιβάλλουν, αναρωτιούνται και διατυπώνουν συνεχώς ερωτήσεις. Mm-hmm. Να ξέρω ότι πάντα δεν θα έχουμε όλες τις απαντήσεις, αλλά θα προσπαθούμε να τις δώσουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, αυτά που ξέρουμε με την έρευνα που έχει γίνει με τα εμβόλια, αυτό που φαίνεται είναι ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Mm. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Καταγράφουμε τα πάντα, καταγράφονται σε όλο τον κόσμο, θα αποκτήσουμε μεγάλη εμπειρία, αλλά από εδώ και μπρος η όποια πληροφορία πρέπει να είναι διαφανής και ακριβής. Δικαιολογώ οποιονδήποτε αμφιβάλλει και οποιονδήποτε θέλει να μην βιάζεται στα συμπεράσματά του, αλλά αυτό που μέχρι τώρα γνωρίζουμε είναι ότι το προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας είναι ικανοποιητικότατο με τα εμβόλια αυτά. Ωραία. Τώρα, εμβολιαστικό κέντρο υπάρχει στο Πανεπιστημιακό. Είναι 4 γραμμές εκεί. Έτσι, κύριε Μιλιώνη? Έτσι ακριβώς. Επίσης, υπάρχουν 2 γραμμές στο Χατζικώστα σε αυτή τη φάση και θα υπάρξει και στο κέντρο υγείας θα υπάρξουν εμβολιασμοί τις επόμενες ημέρες. Έτσι είναι? Σαφώς, σαφώς. Μάλιστα. Δείτε ότι τα εμβολιαστικά κέντρα στην Μεγάλη Βρετανία είναι πάρα πολλά, έτσι. Στο Ισραήλ, που είναι το πρότυπο, ας πούμε, χώρας, είναι σε 24-ωρη βάση. Νομίζω ότι και εμείς οφείλουμε να αυξήσουμε τους εμβολιαστικούς ρυθμούς. Είμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε εμβολιάσει το 0,79 περίπου τις 100% του πληθυσμού μας. Άλλες χώρες έχουν ένα μέσο όρο 1,2%. Νομίζω ότι εμείς και η Γαλλία είμαστε σε αυτό το ποσοστό. Σιγά σιγά όμως θα βρούμε και εμείς το ρυθμό μας με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ωραία. Για το πιστοποιητικό εμβολιασμό, το οποίο πρότεινε και ο Πρωθυπουργός της χώρας, όπως είναι γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποδέχονται οι περισσότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Γάλλοι απορρίπτουν κάτι τέτοιο. Οι αεροπορικές εταιρείες λένε ναι στο πιστοποιητικό εμβολιασμό που πρότεινε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τι λέτε εσείς για τη χρήση ενός τέτοιου πιστοποιητικού? Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αντί να λύσει? Κοιτάξτε να δείτε, σας έχω εκφράσει την άποψή μου ότι η οποιαδήποτε προσβολή της ιδιωτικότητας δεν με βρίσκει σύμφωνο. Πάντως η μέση λύση, ότι μπορούμε να βρούμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα συμφωνήσουμε, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη και ασφάλεια στα ταξίδια μας, μπορεί να προκύψει με τη συζήτηση. Ειλικρινά, οποιοδήποτε μέτρο προσβάλλει ή περιορίζει την ιδιωτικότητά μας δεν με βρίσκει σύμφωνο. Αλλά και εδώ υπάρχουν αναγκαιότητες. Δηλαδή πρέπει και να ταξιδεύουμε και να επισκεφτόμαστε άλλα μέρη και άλλες περιοχές με ασφάλεια. Οπότε πρέπει να συζητηθεί, να μπει στο τραπέζι και να βρεθεί η σωστή λύση που δεν θα περιορίζει τις ελευθερίες των ατόμων, αλλά θα εξασφαλίζει όλη αυτή την ασφάλεια των ταξιδιών και των επαφών μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλιώνη. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς, και να κλείσουμε με τον τρόπο που πάντα επιμένετε, κύριε Ντόκα, να σας πω κάτι από τον Βασίλη Αλεξάκη που χάθηκε πρόσφατα. Mm-hmm. Ότι μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, κύριε Μιλιώνη, ναι. Η ελληνική κοινωνία μας είναι θορυβώδης. Και ο θεμέλιος λίθος της ελληνικής λογοτεχνίας είναι ο περίφημος καυγάς του Αχιλέα με τον Αγαμέμνονα. Mm. Αλλά να παρατηρήσουμε ότι ο Καβάφης μιλάει χαμηλόφωνα. Είναι σχεδόν σιωπηλός. Ας κρατήσουμε αυτή την ηρεμία, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, κύριε Ντόκα. Εγώ θα σιωπήσω μόνο όταν τελειώσει αυτή η ιστορία της πανδημίας. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλιώνη. Θα έχουμε την